Υπάρχει μία τάση γενικά και ένα ρεύμα τους τελευταίους μήνες στην παγκόσμια κοινή γνώμη αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις, υπάρχουν κάποια άρθρα, τελευταίο το άρθρο των Βρετανικών Times υπέρ της επιστροφής για πρώτη φορά. Υπάρχουν και κάποιοι πάντως εφάνταστοι τρόποι και κάποιες πρωτοβουλίες ανθρώπων που θέλουν κατά κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιήσουν και αυτοί από τη δική τους σκοπιά την κοινή γνώμη και το πετυχαίνουν. Κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο το βλέπουμε στο διαδίκτυο, ένα εφάνταστο, ένα πολύ έξυπνο βίντεο, το οποίο επιχειρεί να κάνει τι, να βάλει τους Άγγλους στη θέση των Ελλήνων. Δηλαδή ότι τάχα οι Έλληνες πάνε να πάρουν και να υπεξαιρέσουν κατά κάποιο τρόπο τους βράχους του Stonehenge, να τους διατηρήσουν, να τους φυλάξουν, να τους προστατεύσουν. Και στην Ελλάδα θα είναι μια χαρά αυτή η όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν μπορούμε λίγο να πάρουμε μια μικρή γεύση, λίγων δευτερολέπτων, για να δώσουμε συνέχεια με ζωντανή σύνδεση. We thought we'd take these strange monoliths of yours back with us to our brand new Acropolis Museum in Athens to look after them for you. Our plan is to dismantle Stonehenge piece by piece with the utmost care and reconstruct it at the Acropolis Museum in Athens. Makes sense, right? Amazingly, some people disagree. Here's one of them. How long is this going to take? Λοιπόν, ο πρωταγωνιστής βέβαια στο βίντεο το συγκεκριμένο είναι ο κύριος Μανώλης Εμμανουήλ, ηθοποιός, τον οποίο τον βλέπουμε και να τον ευχαριστήσω θερμά και να τον καλησπερίσω βέβαια στην Κρήτη TV και στην Κρήτη σήμερα την εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από Λονδίνο. Να σας ευχαριστήσουμε την καλησπέρα μας από Κρήτη. Μια υπέροχη δουλειά, μια ξεχωριστή προσπάθεια, βασικός στόχος της οποίας ήταν βέβαια να μπουν οι Άγγλοι στην θέση των Ελλήνων, κάτι το οποίο κατορθώσατε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το σενάριο πίσω από το βίντεο. Προσπαθούμε να τους κάνουμε να σκεφτούν αν ήσασταν εσείς στη θέση μας, τι θα κάνατε. Μάλιστα. Απαντήσεις έχετε λάβει γενικά αυτό το feedback, το περίφημο ποιο είναι? Πολλές. Το βίντεο έχει πάει πάρα πολύ καλά και νομίζω εν μέρει επειδή χρησιμοποιεί το χιούμορ, είναι πολύ θετικές. Λένε, ναι, έχετε δίκιο, θα νιώθαμε κι εμείς πως έχετε πάρει κάτι που μας ανήκει. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να μας πείτε πως ξεκίνησε αυτή η ιδέα και σταδιακά πως υλοποιήθηκε. Ναι, λοιπόν, το βίντεο αυτό είναι μέρος μιας εκστρατείας για την επιστροφή των Μαρμάρων, που τη λένε Reunite Parthenon. Και αυτό το βίντεο γράφτηκε ακριβώς γιατί σκεφτήκανε ότι θα ήθελαν να κάνουν κάποιο βίντεο με έναν έξυπνο, αστείο τρόπο που να επαναφέρει το θέμα στο μυαλό των Άγγλων κυρίως, αλλά και του διεθνούς κοινού. Εμένα μου έγινε η πρόταση. Είχα συνεργαστεί με τον Στίβεν Φράι, που είναι κάποιος από τους ειδητές της καμπάνιας, και έτσι με σκεφτήκανε για το ρόλο. Φυσικά, όταν διάβασα το σενάριο και την ιδέα, καθώς και το σκοπό, είπα αμέσως ναι. Το γυρίσαμε μέσω της πανδημίας πέρυσι και από τότε το βίντεο έχει κάνει τους γύρους στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα και έχω πάρει πάρα πολλά σχόλια. Κατά καιρούς, αναλόγως του τι γίνεται, όταν δηλαδή υπήρχε μια δημοσκόπηση εδώ στην Αγγλία για τα Μάρμαρα πριν ένα μήνα, ξανά το βίντεο επανήλθε. Τώρα πάλι, επειδή η προηγούμενη εβδομάδα οι Times του Λονδίνου έγραψαν κάποιο άρθρο, το οποίο υποστηρίζει την επιστροφή των Μάρμαρων, πάλι το βίντεο έγινε επίκαιρο. Οι συντελεστές, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, άλλοι ηθοποιοί, κομπάρση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, όλοι. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας, τουλάχιστον στο καλλιτεχνικό μέρος του βίντεο, γιατί φυσικά στην εκστρατεία συμμετέχουν οι διάφοροι Έλληνες και φιλέλληνες. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Άγγλοι βέβαια, στην καταγωγή, οι αντιδράσεις τους. Ήταν αυθόρμητο το... Ήταν εντελώς αυθόρμητο, αλλά μιλάμε τώρα για ανθρώπους του χώρου που είναι συνήθως πολύ προοδευτικοί, πολύ ανοιχτόμυαλοι, έτσι. Και στο Λονδίνο, που επίσης δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικό όλης της Αγγλίας. Αλλά όλοι όσοι συμμετείχαν στο βίντεο ήταν πολύ ενθουσιώδεις και πολύ θετικοί και φυσικά υποστηρίζουν την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Γενικά σιγά σιγά το κλίμα αλλάζει. Οπωσδήποτε.
Υπάρχει, όπως είπα και στην αρχή στον πρόλογό μου, μία τάση, ένα ρεύμα στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, τοποθετήσεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Εντός της Μεγάλης Βρετανίας, τι κυριαρχεί αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν και κάποιες δημοσκοπήσεις, τα ευρήματα των οποίων βέβαια και τα συμπεράσματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, σωστά. Όπως σας είπα και πριν, έγινε μια δημοσκόπηση, νομίζω πριν ένα μήνα περίπου, που έδειξε πως πάνω από 60%. Ακριβώς, 65%. Ναι, των ερωτηθέντων υποστηρίζουν την επιστροφή. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο ποσοστό φυσικά και το οποίο μας κάνει πολύ χαρούμενους. Επίσης, το γεγονός ότι οι Times του Λονδίνου την προηγούμενη εβδομάδα μόλις υποστήριξαν την επιστροφή. Και να είμαστε ειλικρινείς, οι Times δεν είναι η πιο προοδευτική εφημερίδα. Σωστά. Επομένως, αυτό δείχνει σίγουρα κάποια στροφή προς την υποστήριξη του αιτήματός μας. Μάλιστα, θα υπάρξουν παρόμοιες πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα. Μέρος αυτών ίσως είστε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Ελπίζω πως ναι, γιατί αυτή τη στιγμή το βίντεο έχει πάρει πάλι δημοσιότητα. Όπως έχω πει, γιατί έχει γυριστεί περίπου ένα χρόνο πριν. Περίπου ένα χρόνο. Το γυρίσαμε μέσα στον κορονοϊό. Επομένως, αυτό το βίντεο κατά καιρούς, όταν το θέμα επανέρχεται, γίνεται και πιο μεγάλο. Έχω συζητήσει με τον σκηνοθέτη πριν δύο εβδομάδες διάφορες ιδέες για το δεύτερο μέρος του βίντεο, το οποίο πολύ πιθανό να γίνει. Α, οπότε το δεύτερο μέρος του βίντεο ίσως γίνει στην Ελλάδα? Όχι, όχι, όχι. Πάντα συζητάμε να γίνει εδώ πέρα, γιατί όλα τα στελέχη, η διαφημιστική που το έχει αναλάβει το concept, ναι, το σενάριο, η καμπάνια έχει ξεκινήσει από εδώ. Και βασικά ο σκοπός του βίντεο δεν απευθύνεται στους Έλληνες, που ξέρουμε ότι οι Έλληνες, ελπίζω οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον, ναι, υποστηρίζουμε την επιστροφή. Σκοπός είναι να. Μήπως το σκηνικό παραπέμπει σε Ελλάδα? Είναι η συνέχεια δηλαδή της άφιξης, ίσως. Να μην τα αποκαλύψουμε. Όχι, και να σας πω και την αλήθεια, δεν το ξέρω και σίγουρα. Μου έκανε κανένα δύο υπονοούμενα για το τι θα μπορούσε να είναι το δεύτερο μέρος, ναι, αλλά δεν υπάρχει κάτι σίγουρο αυτή τη στιγμή, επομένως δεν μπορώ να σας το πω. Νομίζω πρέπει να το τρέξετε, ευχιόλω να το τρέξετε και με το καλό να το παρουσιάσουμε και στην εκπομπή μας. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βοηθάτε αρκετά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κύριε Μανουήλ. Ελπίζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας. Λοιπόν,